Και πάμε τώρα στην δεύτερη έννοια, που είναι η έννοια της διαδικασίας. Ορίζουμε διαδικασίες σε 2,5 περιπτώσεις. 2,5, εντάξει. Δύο βασικές και ακόμα μισή. Λοιπόν, πρώτη περίπτωση. Επιθυμούμε να γράψουμε μία συνάρτηση που δεν επιστρέφει καμία τιμή. Πρόσεξε. Η συνάρτηση εξορισμού επιστρέφει οπωσδήποτε μία ακριβώς τιμή. Αλλά παραδείγματος χάρη θέλουμε να κάνει μία συγκεκριμένη δουλειά που δεν έχει έξοδο, απλώς να κάνει μία ολοκληρωμένη εργασία. Όπως για παράδειγμα να τυπώνει τα περιεχόμενα ενός πίνακα στην οθόνη. Αυτή η ενέργεια, δηλαδή του να φτιάξουμε μία συνάρτηση και θα την κάνουμε, μετά στις ασκήσεις αυτή, ναι. Τι θα κάνει, θα παίρνει σαν ορισμένα πίνακα και αμέσως μετά θα τον τυπώνει στην οθόνη. Εντάξει. Δεν θέλουμε να παράγει κάποια έξοδο, δηλαδή να επιστρέφει μία τιμή στην καλούσα συνάρτηση. Αυτό δεν το επιθυμούμε. Δεύτερη περίπτωση. Επιθυμούμε η συνάρτηση να έχει περισσότερες από μία εξόδους. Για παράδειγμα, θέλουμε να υλοποιήσουμε μία εκδοχή της διαδικής αναζήτησης που να επιστρέφει όχι μόνο αν βρέθηκε το στοιχείο, δηλαδή true ή false, αλλά θέλουμε επίσης να επιστρέφει και τη θέση στην οποία την εντοπίσαμε. Αυτό το post το οποίο είχαμε για παράδειγμα. Οπότε λοιπόν, στην περίπτωση αυτή που θέλω δύο επιστρεφόμενες τιμές από τη συνάρτησή μου, δεν ορίζω συνάρτηση αλλά διαδικασία. Άρα λοιπόν όλο το παιχνίδι παίζεται βασικά με τα επιστρεφόμενες τιμές. Και πρακτικά, αν έχουμε ένα, το οποίο είναι και το πιο συχνό, ορίζουμε συνάρτηση. Αν έχουμε αντίθετα 0, το οποίο είναι επίσης συχνό, ορίζουμε διαδικασία. Εντάξει. Και αν θέλουμε παραπάνω από μία επιστρεφόμενες τιμές, 2 για παράδειγμα, τότε πάλι πηγαίνουμε στη διαδικασία. Εντάξει. Όλο αυτό λοιπόν είναι αποκλειστικά και μόνο των επιστρεφόμενων τιμών, επιστρεφόμενες τιμές. Υπάρχει ακόμα μια περίπτωση βεβαίως, επιθυμούμε η συνάρτηση εντός εισαγωγικών να επεμβαίνει στα δεδομένα που δέχεται ως ορίσματα και αυτή η αλλαγή να είναι ορατή και εκτός της συνάρτησης. Το είδαμε προηγουμένως ότι η αλλαγή που γίνεται σε μια τοπική μεταβλητή της συνάρτησης σε ένα όρισμα, έτσι, δεν διατηρείται όταν με το καλό ολοκληρωθεί η κλήση. Η διαδικασία μας επιτρέπει να παίρνουμε ένα όρισμα, να αλλάζουμε την τιμή του και να διατηρείται αυτή η τιμή. Τώρα, αυτό στην ουσία είναι μισή περίπτωση, γιατί θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπησέρχεται στη δεύτερη περίπτωση. Άρα λοιπόν, μία ερώτηση την οποία θα κάνεις πάντα στον εαυτό σου πρωτού ξεκινήσεις να γράφεις μία συνάρτηση, θα είναι το εξής. Πόσες επιστρεφόμενες τιμές θέλω να έχω? Θέλω μία, θα ορίσω συνάρτηση. Θέλω παραπάνω από μία, θα ορίσω διαδικασία. Δεν θέλω καμία, θα ορίσω διαδικασία. Εντάξει. Και πάμε να δούμε τώρα το συντακτικό το οποίο έχουμε, γιατί το συντακτικό είναι σχεδόν ολόιδιο, έχει όμως κάποιες λεπτές διαφορές. Το συντακτικό των διαδικαστικών λοιπόν είναι ίδιο με αυτό των συναρτήσεων, με μία βασική διαφορά. Τα ορίσματα πλέον μπορούν να είναι και εγγραφείς. Άκου τι είπαμε τώρα, Στην ουσία βάζουμε τα ορίσματα, εντάξει, τους κάνουμε ό,τι αλλαγή γουστάρουμε και αυτή η αλλαγή μένει και έξω. Αυτό είναι σαν μια έμεση επιστρεφόμενη τιμή. Οπότε λοιπόν τα ορίσματα πλέον μπορούν να είναι και εγγραφείς, εκτός από ανάγνωση μόνο. Προηγουμένως τα ορίσματα που έπαιρνε η συνάρτηση, εντάξει, είχαν το χαρακτηριστικό ότι μπορούσαμε να τα διαβάσουμε και ύστερα μπορούσαμε να τα επηρεάσουμε βεβαίως κιόλας, αλλά αυτές οι αλλαγές δεν επηρεαζόντουσαν, δεν μέναν μετά στο πρόγραμμα. Τώρα λοιπόν θα διαχωρίσουμε τα ορίσματα σε δύο κατηγορίες. Τα μεν πρώτα θα είναι ανάγνωση μόνο, δηλαδή δεν θα μπορούμε να τα επηρεάσουμε καθόλου, έχει μια λεπτή διαφορά με το προηγούμενο, και θα έχουμε και τα ορίσματα ανάγνωση και εγγραφή, τα οποία θα μπορούμε να επηρεάσουμε την τιμή τους και αυτή η επιρροή τιμής θα μένει και έξω από τη διαδικασία. Λοιπόν, ένα όρισμα τώρα που είναι ανάγνωση μόνο συντάσσεται ακριβώς όπως το είδαμε στις διαδικασίες. Ένα τέτοιο όρισμα θα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στη διαδικασία μας, αλλά τυχόν αλλαγές στην τιμή δεν είναι εφικτές. Δεν μπορούμε να πειράξουμε την τιμή του πουθενά. Η κλήση που γίνεται, τη λέμε στην αργό, κλήση με τιμή. Call by value. Θα το δούμε αυτό και στη ΣΥ πιο αναλυτικά. Ένα όρισμα από την άλλη μεριά που είναι ανάγνωση και εγγραφή, συντάσσεται με τον ίδιο τρόπο, αλλά στη δήλωση της διαδικασίας βάζουμε και μπροστά επί της 100. Βάζοντας μπροστά από το όνομα της μεταβλητής του επί της 100, καταλαβαίνει ο μεταγλωτιστής ότι πρόκειται για ένα όρισμα ανάγνωσης εγγραφής. Ένα τέτοιο όρισμα θα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στη διαδικασία μας, τυχόν αλλαγές θα είναι και ορατές έξω από τη διαδικασία, δηλαδή μετά το πέρας της διαδικασίας. Η κλήση που γίνεται ονομάζεται και κλήση με αναφορά. Call by reference. Θα το δούμε και γι' αυτό γιατί το λέμε έτσι. Στην κλήση που γίνεται βάζουμε το επί της 100 μπροστά και από το όρισμα. Άρα, επί της 100 στη δήλωση της συνάρτησης, επί της 100 όμως και στην κλήση. Η κλήση των διαδικασιών γίνεται με τη λέξη υπολόγισε. Και πάμε να δούμε τώρα ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα, όπου εδώ μέσα θα συζητήσουμε και λίγο το συντακτικό. Οπότε λοιπόν έχουμε εδώ τον αλγόριθμο Call by Value καταρχάς. Δεδομένα έχουμε μία ακέραια τιμή καθολική, την οποία τη βλέπει ο αλγόριθμος. Και η διαδικασία F του α παίρνει μόνο ένα όρισμα όπως βλέπεις.
Έχει σαν είσοδο το α το οποίο είναι ακαιρεατήμη, δεν έχει έξοδο, δεν έχει δεδομένα τοπικά και αμέσως μετά κάνει το α να είναι ίσο με το 2, το όρισμα δηλαδή να είναι ίσο με το 2 και τυπώνει τα περιεχόμενα του ορίσματος. Θέλουμε λοιπόν να φτιάξουμε μια συνάρτηση, μια διαδικασία η οποία να παίρνει ένα όρισμα, να κάνει την τιμή 2 και να τελειώνουμε. Εντάξει? Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν δουλεύει, εντάξει, να είναι σαφές. Τι δεν δουλεύει δηλαδή, όταν έχουμε μια διαδικασία να της περνάμε ένα όρισμα και το όρισμα αυτό να προσπαθούμε να το πειράξουμε. Απαγορεύεται να αλλάξει η τιμή σε ένα όρισμα το οποίο το λέμε ότι είναι ανάγνωση μόνο. Άρα λοιπόν αυτό να το πάμε στον μεταγλωτιστή, θα το κάνουμε αμέσως μετά, δεν δουλεύει, εντάξει, θα μας πετάξει μήνυμα λάθος. Όμως, αυτό το οποίο ισχύει, οπότε αγνοώ λίγο το υπόλοιπο πρόγραμμα και πάμε να δούμε το call by reference, το call δηλαδή με αναφορά. Και έχουμε ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα, κοίτα τώρα την αλλαγή. Η μία αλλαγή, η πολύ σημαντική, είναι αυτή εδώ. Το όρισμα έχει μπροστά του επί της 100. Εντάξει, αυτομάτως καταλαβαίνει ο μεταγλωτιστής ότι εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με ένα όρισμα ανάγνωσης εγγραφής. Πρόσεξε τώρα, το όρισμα το οποίο είναι ανάγνωση εγγραφής δεν το βάζουμε μόνο στην είσοδο, το βάζουμε και στην έξοδο. Εντάξει? Παρατήρησε δηλαδή ότι γράφω ότι το α είναι ακέραιος, αλλά επίσης το γράφω και στην έξοδο ότι είναι ακέραιος. Αυτό είναι μια σύμβαση την οποία θα ακολουθήσουμε. Αυτό μπορεί να δουλέψει και βάζοντάς το, ξέρω εγώ, μόνο στην είσοδο. Δεν το κάνουμε όμως εμείς έτσι. Εντάξει? Είναι σύμβαση την οποία θα ακολουθήσουμε εμείς, ένα όρισμα ανάγνωση εγγραφής, επειδή παίζει το ρόλο και εισόδου και εξόδου, θα το βάζουμε και στην είσοδο και στην έξοδο. Εντάξει? Αυτά. Πάμε τώρα να δούμε το σώμα της διαδικασίας. Έχουμε το α να είναι ίσο με το 2. Αμέσως μετά, εδώ αυτό θα δουλέψει, δηλαδή θα αλλάξει το περιεχόμενο της μεταβλητής α. Και αμέσως μετά, αυτό το οποίο θα κάνει, θα τυπώσει εδώ πέρα το 2. Πάμε τώρα στον κώδικα να δούμε κάτι, το οποίο είναι σημαντικό. Ξεκινάμε. Το χ είναι ίσο με το 0. Τυπώνει ότι στον αλγόριθμο η τιμή της χ είναι ίση με το 0. Και αμέσως μετά, δες πώς γίνεται η κλίση της διαδικασίας. Έχει μπει μια λεξούλα μπροστά. Υπολόγισε. Ενώ στη συνάρτηση είχαμε επιστρεφόμενη τιμή και είχαμε μια μεταβλητή στο σημείο αυτό, τώρα στη διαδικασία βάζουμε τη λέξη υπολόγισε και του λέμε κάνε αυτά τα οποία λέει η διαδικασία. Επίσης εδώ, δεν ξέρω πού πήγε αυτό εδώ πέρα, είναι τυπογραφικό, εδώ πέρα απαιτείται να έχει το επί της 100, εντάξει. Δηλαδή, σε ένα όρισμα το οποίο είναι ανάγνωση εγγραφής, απαιτείται να υπάρχει το επί της 100 στο σημείο αυτό εδώ. Οπότε λοιπόν θα καλέσει την διαδικασία, θα πάει ο έλεγχος πάνω. Αλλά προσοχή, αυτό εδώ το όρισμα το χ ταυτίζεται πλέον με το α. Είναι δηλαδή ακριβώς το ίδιο. Συνεπώς, εδώ που αλλάζει η τιμή της α, αλλάζει η τιμή της χ. Στην πραγματικότητα δηλαδή αυτό είναι το χ αυτή τη στιγμή, εντάξει. Και αυτή είναι η έννοια του reference, η αναφορά. Το α είναι μια reference στο χ. Συνοηθήκαμε. Οπότε λοιπόν, αλλάζοντας τώρα την τιμή στο α, το α γίνεται ίσο με το 2. Στην πραγματικότητα όμως το χ είναι αυτό που γίνεται ίσο με το 2. Και έτσι λοιπόν εδώ στην εκτύπωση αυτή εδώ θα μας βγάλει ότι το χ είναι πλέον ίσο με το 2. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τους δύο τρόπους. Πάμε λίγο να παίξουμε με τον μεταγλωτιστή, να δούμε λίγο τον κώδικα αυτόν εδώ και να συνοψίσουμε γιατί τώρα πλέον τελειώσαμε, έτσι. Αυτά ήταν όλα και όλα. Και εδώ έχουμε τον κώδικα αυτόν που είπαμε δεν θα δουλέψει. Δηλαδή στη διαδικασία το όρισμα δεν μπορούμε να το πειράξουμε. Πάμε να κάνουμε το compile λοιπόν. Γράφω πλη 10 call by value. Να το δούμε. By value. Εντάξει. App. Και λέει λάθος στη γραμμή 14. Εντάξει. Παρατήρηση εδώ πέρα είναι η εντολή καταχώρηση που έχει γίνει σε μια μεταβλητή η οποία ήταν ανάγνωση μόνο σε μια διαδικασία. Αυτό δεν τρέχει. Εντάξει. Και μάλιστα ο μεταγλωτιστής το πιάνει και μας το λέει κιόλας. Πάμε να κάνουμε και το επόμενο, το οποίο είναι το call by reference, αυτό που λέγαμε δηλαδή νωρίτερα εδώ πέρα. Και έχουμε εδώ γράφο, πλη 10 λοιπόν, call by reference.app. Πάρα πολύ ωραία, βλέπουμε πάλι όλα τα σημεία και αμέσως μετά να πάμε να το τρέξουμε κιόλας, call by reference.app.exe. Παρατήρησε, σε παρακαλώ πολύ, ότι το χ είναι ίσο με το 0 αρχικά, να το, τυπώνει το χ εδώ. Υπολόγισε το F του χ, το βάζουμε ότι είναι μέσω αναφοράς, που σημαίνει ότι το χ, αυτή η μεταβλητή του αλγορίθμου, θα ταυτιστεί, θα είναι το ίδιο πράγμα με το α. Δηλαδή, εδώ είναι σαν να το λέμε, εδώ θα σε λέω α, χ, εντάξει. Οπότε λοιπόν αυτό που γίνεται είναι ότι αλλάζω το α και το κάνω 2, πρακτικά το χ δηλαδή, τυπώνουμε εδώ πέρα με συνάρτηση το α, εντάξει, και αμέσως μετά όταν ολοκληρωθεί με το καλό αυτή εδώ η κλίση, πηγαίνουμε ξανατυπώνουμε το χ, άρα ξαναβγάζει την τιμή 2 γιατί αυτή η αλλαγή έχει μείνει και εκτός της συνάρτησης. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Αυτό το οποίο θα διαπιστώσουμε εντόνως στην πράξη είναι ότι οι εφαρμογές είναι απαραίτητες προκειμένου να καταλάβουμε τώρα αυτά τα συντακτικά στοιχεία. Φτιάξαμε δηλαδή ένα σύνολο από κανόνες. Τι είπαμε? Λέμε, η συνάρτηση δουλεύει έτσι και έτσι. Λέμε, η διαδικασία δουλεύει έτσι και έτσι. Εντάξει, τα βάλαμε όλα σε μια σειρά. Έχουν μια πολυπλοκότητα γιατί έχουν κάποια τεχνικά σημεία τα οποία είναι λίγο τέτοιο. Αλλά αυτό τώρα που σε ενδιαφέρει είναι το εξής. Τώρα πρέπει να πας να περάσεις εφαρμογές.
Οι εφαρμογές δείχνουν το προγραμματιστικό σκεπτικό τώρα, εντάξει. Δηλαδή, πολύ ωραία. Μάθαμε το εργαλείο είναι η συνάρτηση. Τώρα πάμε να δούμε πώς το χρησιμοποιούμε στην πράξη. Αυτό είναι η ουσία τώρα, έτσι. Δηλαδή, να πάμε να φτιάξουμε πλέον ολοκληρωμένα προγράμματα, όπου τα ολοκληρωμένα προγράμματα θα χρησιμοποιούν σαν εργαλείο τις συναρτήσεις. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να δεις υποχρεωτικώς όλες τις εφαρμογές.